Χαίρετε! Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης νούμερο 6. Έχω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση από μια φίλη, την οποία θα την αναλύσω σε αυτό το πεντάλεπτο σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης. Λέει, πώς θέτουμε όρια ευγενικά για απαγόρευση επισκέψεως στους πάντες, οικογένεια, φίλους και ανθρώπους που δεν παίρνουν στα σοβαρά την κατάσταση. Λοιπόν, είμαστε σε καραντίνα, Είμαστε κλεισμένοι, μα έχει στρίψει και λιγάκι, ολονώνε έτσι λίγο είμαστε σε, σε, μετεταμένα νεύρα, θα έλεγα. Και έχουμε και τη θεία, το θείο, τη γιαγιά, τον παππού, την πεθερά, τον πεθερό που θέλουν να έρθουν επίσκεψη. Ή τα νεαρά, τα παιδιά, τα άμυαλα που θέλουν να γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Βάζουμε όρια. Αν ο άλλο δεν καταλαβαίνει με την ευγένεια, γινόμαστε απαραίτητο αγενεί. Δεν είναι κακό να γίνει αγενεί για να προφυλάξεις την υγεία και τη δική σου, αλλά και των άλλων και κυρίως των ευπαθών ομάδων. Έχουμε παρεξηγήσει πάρα πολύ τον ορισμό της ευγένεια εμεί οι άνθρωποι. Λόγω διαπαιδαγώγησης και οι Κύπροι και οι Έλληνες, επειδή είμαστε λαοί που ιστορικά και είμαστε ένα έθνος που ιστορικά έχουμε περάσει πάρα πολλές περιόδους που ήμασταν υπόδουλοι δουλείας, Θεωρούμε την ευγένεια πάρα πολύ σημαντικό πράγμα με την έννοια της, α, της υποταγής και της α, παραχώρησης των δικαιωμάτων μας σε ανθρώπους οι οποίοι κάθε άλλο παρά ευγενικοί είναι αλλά επικαλούνται την ευγένεια και επικαλούνται τους κανόνες της ευγένειας για να επιτύχουν χειριστικά τους σκοπούς τους. Αυτή την περίοδο μαθαίνουμε να λέμε όχι στη χειριστικότητα. Μαθαίνουμε να ξεμπροστιάζουμε τους χειριστικούς ανθρώπους. Λέμε σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν επίσκεψη στο σπίτι μας τώρα που είμαστε καραντίνα όλοι και οφείλουμε να αποφεύγουμε τις επισκέψεις και όπως έχουμε πει στα προηγούμενα σφινάκια ψυχική ψυχικής ενδυνάμωσης μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, μπορούμε να πάρουμε βιντεοκλήση, μπορούμε με άλλους τρόπους να επικοινωνήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τους λέμε ξεκάθαρα όχι, δεν θα έρθει στο σπίτι μα γιατί βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη και οφείλουμε όλοι να υπακούσουμε στα μέτρα. Προλίγου μου είχε έρθει στο κινητό μου τηλέφωνο ένα μήνυμα από την Κυπριακή Δημοκρατία το οποίο λέει το εξή: We are at a critical stage. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο. Isolation, isolation minimizes the spread of coronavirus. Η απομόνωση ελαχιστοποιεί την εξάπλωση του κορονοϊού. Limit movements to the absolute necessary. Περιορίστε τις κινήσεις σας στα απολύτως απαραίτητα. Protect high risk population. Προστατεύσε τον ευάλωτο πληθυσμό που βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο. Υπουργείο Εσωτερικών και γραφείο πληροφοριών τη Δημοκρατία. Μου ήρθε στα αγγλικά γιατί φαντάζομαι ότι το ίδιο έστειλαν σε όλου του Κύπριου πολίτε και μπορεί να το έστειλαν στα αγγλικά γιατί υπάρχουν αρκετοί Κύπροι πολίτε οι οποίοι δεν, έχουν, δεν μιλάνε ελληνικά. Όχι όλοι, κάποιοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήρθε στα αγγλικά. Μπορεί να έρθει και στα ελληνικά αργότερα. Όπω και να έχει. Έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στην Κύπρο. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκη επισήμω, ενώ στην Κύπρο έχει κηρυχθεί. Από τη στιγμή που έχουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, έξω η ευγένεια. Και τι σημαίνει να είμαι ευγενικό με ανθρώπου οι οποίοι είναι αγενεί ουσιαστικά. Γιατί είναι αγένεια ουσιαστικά να προσπαθεί να επιβάλλει τον εαυτό σου, να επιβάλλει την επίσκεψη στο ψένα σπίτι, στο οποίο σέβονται του κανόνε υγιεινή, σέβονται του κανόνε προστασία, των ευάλωτων εμάδων. Σε αυτό το σπίτι που μπορεί να πα, μπορεί να υπάρχει ένα πρόσωπο που πάσχει από κάποιο αυτοάνωσο νόσημα ή που, πάσχει από κάποιο, που, α, που βρίσκεται σε κατάσταση ανοσοκαταστολή λόγω χημεθεραπεία, για παράδειγμα, ή λόγω μεταμόσχευση. Μπορεί να βρίσκεται ένα άνθρωπο με χρόνιο νόσημα αναπνευστικό, ο οποίο να ανήκει σε ομάδε ευάλωτου πληθυσμού και να κινδυνεύσει η ζωή του, εάν εσύ πα να κάνει αχρίαστε επισκέψει. Κόψτε του το. Κόψτε του το και α σα Καλύτερα να μας πούν αγενείς και να προστατευτούμε από τη χειριστικότητα τρίτων, τέταρτων, πέπτων, έκτων προσώπων, παρά να λένε τι ευγενικό που είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ευγενικιά που είναι αυτή η κοπέλα, τι ευγενικιά που είναι αυτή η κυρία, τι ευγενικό που είναι αυτό το θύμα και να γίνεται αυτό που θέλουν και για ποιο λόγο εμείς να πάμε να καταθέσουμε τα όπλα και τη δική μας τη λογική να την καταθέσουμε στον παραλογισμό του καθενός, ο οποίο έχει τους δικούς του δικού του λόγου για να λειτουργεί όπω λειτουργεί. Για ποιο λόγο, Εγώ δεν δέχομαι να χρησιμοποιηθεί η λογική οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου που είναι άνθρωπο τη διπλανή πόρτα όπω εμένα πάνω από τη δική μου. Τώρα να έρθει να μου μιλήσει ένα επιδημιολόγο, να έρθει να μου μιλήσει ένα λιμοξιολόγο, να έρθει να μου μιλήσει ένα άνθρωπο που είναι η δουλειά του, η προστασία του ευρύτερου πληθυσμού από την πανδημία. Ναι, θα τον ακούσω πάρα πολύ σοβαρά. Να έρθει να μου μιλήσει όμω ο Α και ο Β και ο Γ, ο οποίο δεν γνωρίζει περισσότερα πράγματα από μένα. Και στην ουσία, με το να τον ακούσω σημαίνει ότι υποτάσσω τη δοκική μου στη δική του λογική. Ε, δεν το δέχομαι. Καλύτερα να μα πούνε αγενεί και να είμαστε προστατευμένοι. Δεν υπάρχει ευγενικό τρόπο να αφήσουμε έξω του. Επεμβατικού. Του το λέμε στη μούρη. Όχι. Απαγορεύεται. Αυτό ήταν το σφινάκι ψυχή ενδυνάμωση 6. Σα χαιρετώ μέχρι αρθεί το 7.